Η εικόνα του γιατρού με το στιθοσκόπιο είναι πολύ χαρακτηριστική και οικεία. Χάρη σε αυτό γίνεται καλύτερη διάγνωση και αποφεύγονται άβολες καταστάσεις. Παλιότερα, οι γιατροί έπρεπε να βάζουν τα αυτή τους στο στήθος των ασθενών. Το 1816 στο Παρίσι, στη Γαλλία, μια νεαρή κοπέλα επισκέφτηκε στο νοσοκομείο τον Dr. René Laennec, καθώς ήταν βέβαιη πως είχε πρόβλημα με την καρδιά της. Ο γιατρός ένιωθε άβολα να βάλει το αυτή του στο στήθος της και σε μια στιγμή έμπνευσης τύλιξε μια στίβα από χαρτιά σε σχήμα κυλίνδρου και τη μία άκρη την έβαλε στο αυτή του και την άλλη άκρη στο στήθος της κοπέλας. Εντυπωσιάστηκε καθώς μπορούσε να ακούσει καλύτερα την καρδιά της. Στη συνέχεια έφτιαξε ένα ξύλινο σωλήνα και τον ονόμασε ο κύλινδρος. Λέγεται ότι ο Laennec εμπνεύστηκε το στιθοσκόπιο όταν είδε παιδιά να παίζουν με μακριά κούφια ξυλαράκια. Έβαζαν το αυτί τους στη μία άκρη και έξυναν με μία καρφίτσα την άλλη άκρη και το ξυλαράκι μετέδιδε και μεγέρθυνε τον ήχο. Επίσης ασχολούνταν με το φλάουτο και ίσως να τον ενέπνευσε κι αυτό. Τελικά ονόμασε την εφεύρεση στιθοσκόπιο από τις ελληνικές λέξεις στήθος και σκοπός. Και το στιθοσκόπιο εξελίχθηκε σε αυτό που χρησιμοποιούν οι γιατροί στις μέρες μας.